Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Καρβούνο που σήμερα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική για τη Summer Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Έρυθρο, Σταυρό και Τεμπελχανάδες, το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει για τους σημερινούς γηπεδούχους να είναι στην πρώτη επίθεση. Πάσα από το πλάι, από κοντά θα έρθει η προσπάθεια, δεν θα έρθει όμως το καλά σαν τον Κοροβέση. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην καλοκαίρινη αυτή προσπάθεια. Από την μία Ερυθρό Σταυρός επικράτησε στην πρεμιέρα κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικς με 77-60. Ενώ από την άλλη οι Τεμπελχανάδες πήραν την νίκη κόντρα στο Flying Side τους με 49-47. Κοροβέση πάλι με την μπάλα στα χέρια, θα γυρίσει, δεν θα μπορέσει όμως να σκοράρει. Κατεβάζει ο Σαμονάς. Παίρνει και πάλι την πάσα χέρι με χέρι του Φραγκογιάννη. Προσποίηση, εκτέλεση με τη βοήθεια του Αμπλό Χατζη Κωνσταντίνου. Θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Πρώτο καλάθι στο μάτς είναι για τους Ρος. Χατζάλης. Μαλάχισα στα χέρια του Κοροβέση και πάλι στην περιφέρεια. Μια πάσα για τον Φαλάγκα. Μαλά πέρασε εκτός. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν μόλις 3 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Πήρε εκτέλεση ο Πάτζαλης, πρόλαβε το ρολόι. Δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως. Η μπάλα θα καταλήξει με κάποιο τρόπο στα δικά του χέρια ξανά. Και έχουν ακόμα μια ευκαιρία υπέρχει στο Ερυθρού Σταυρού. Πιέζεται ο Φαλάγκας από το πλάι, δεν θα μπορέσει να σπάσει το ρόδι. Ο Αλέξανδρος Φαλάγκας και η κατοχή τώρα περνάει στα χέρια των Ρουζ. Δημαράς στην κορυφή. Είναι στα δεξιά, στον Σαμονά, ο οποίος θα εκτελέσει για δύο. Το rebound στα ηρεμία. Ο Γκούμας. Ένα τρίποντο άστοχο και μαζεύει ο Κοροβέσης. Μπαλά στα χέρια του Θάνας Φαλάγκα. Αλέξανδρος στον Κοροβέση. Βγάζει και πάλι έξω εκείνος σου τριών πόντων, όχι καλό όμως. Σαμονάς μάζεψε. Γράψε τώρα στον Φραγκογιάννη, αυτός με τη σειρά του στον Δημαρά. Για δύο πόντους στο σου του, δεν θα καταλήξει τον στόχο. Διανύσαμε τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης με το σκορ στο 0-2. Αναζητούν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Υπέρ της Ερυθρού Σταυρού και θα έρθει τώρα το πρώτο καλάθι στον Θανάση Φαλάγκα. Και θα πάρουν και το προβάδισμα έτσι με αυτό το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι, 3-2. Φαρκογιάννης, Σαμονάς. Χατζη Κωνσταντίνου στον Σαμονά και πάλι θα επιχειρήσει αυτό το σουτ. Μάχες για την διεκδίκηση της μπάλας, μάζεψαν όμως και πάλι ροζ. Μαράς κρατάει, τώρα παίζει με δεξιά με τον Σαμονά. Τρίποντο από το πλάι, εύστοχο. 3-5 προβάδισμα και πάλι για τους Τεμπελχανάδες. Ο Λοβός, Κοροβέσης με το βάζει. Σαμονάς τώρα θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Γκούμας του δίνει και πάλι. Δημαρά στα 10 δευτερόλεπτα. Πάσα πίσω από την πλάτη, ωραία βρίσκει τον Φραγκογιάννη, δεν πάει κανείς πάνω του. Του άφησαν το ελεύθερο σουτ, δεν τους τιμώρησε όμως και παρέμεινε έτσι. Το 3-5, ένα γρήγορο λάθος από τον Ερυθρό Σταυρό. Και έτσι στην επίθεση και πάλι τα Τεμπελχανάδες. Μπήκε δυναμικά στη φάση ο Φραγκογιάννης. Εξίσου δυναμικά μπήκε και ο Αλέξανδρος Φαλάγκας, αλλά εκείνος είναι που έχει κάνει και το φάουλ. Το πρώτο ομαδικό του Ερυθρού Σταυρού
θα φέρει στις βολές για τον Φραγκογιάννη. Μέσα πρώτη βολή. Βάζει και την δεύτερη, 2-2. Και το σκορ στο 3-7. Αλάγκας. Εκεί και στον αέρα ο Φραγκογιάννης θα βρεθεί στο παρκέ. Παρκέ φάουλ. Τώρα η μπάλα με τον Σαμονά να αφήνει στον Φραγκογιάννη. Στην Κωνσταντίνου. Από το πλάι ένα τρίποντο έστοχο από τον Φωτίου. 3-10. Γιάννης άπλωσε το χέρι του πριν μπάλα αυτά στον Φαλάγκα, ενώ έχουμε και την αλλαγή τώρα με τον Κουτούζη να περνάει στο μάτς στην θέση του Κοροβέση. Ένα μικρό ξεκίνημα από τους Ροζ, ενώ ο Κουτούζης θα πάρει γρήγορα το πρώτο του καλάθι και θα συνεθεί κατευθείαν με την αντίπαλη ρακέτα. 6-10. Κάνει κατευθείαν αισθητή την παρουσία του Κουτούζης και μειώνει στους 4. Κωνσταντίνου έχει τώρα την μπαλά. Φραγκογιάννης θέλει να απαντήσει. Θα το κάνει και αυτό μέσα. 6-13. Και τα τρίποντα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά που έχουμε παίξει. Δείχνουν μια διάθεση να παίξουν από την περιφέρεια οι δύο ομάδες. Και τον καταφέρει αρκετά καλά μέχρι στιγμής θα πω. Παλεύει και ο Φαλάγκας, δεν μπορεί όμως ούτε με την δεύτερη ευκαιρία να σκοράρει. Σαμονάς πιέστηκε αυτή στον Φραγκογιάννη. Δεν πήρε το τρίποντο εκείνος, άφησε δίπλα του τον Φωτίου. Μπαλά στην γωνία. Σαμονάς τώρα για 2. Καταφαρίζει τη φάση του παιδούχη και έτσι παραμένουν ζωντανή στην επίθεση του Σιρόζ. Αλλά ο Φωτίου θα χάσει το τρίποντο. Και τρίτη ευκαιρία και τέταρτη τώρα. Νέο τρίποντο, βρίσκει σίδερο. Ανάς Φαλάγκας. Κόβεται με φάουλ. Φάουλ που είναι και το πρώτο. Στις τεμπελθανάδες. Καταλήγει εκτός. Ενώ κάτι παραπάνω από 3 λεπτά μας απομένουν ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε, στο πρώτο ημίχρονο. Σαμονάς. Φραγκογιάννης. Σαμονάς. Προσπαθεί να βρει διάδρομο. Ρίξε στο παρκέ τον αντιπαλό του. Δεν υπήρξε κάτι αντικανονικό. Υπήρξε καλάθι όμως. Για το 6-15. Στο σύν 9 οι τεμπελχανάδες. Ο Τουσής θα γυρίσει από κοντά. Κάνω βήματα. Φωτίου αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Κωνσταντίνου. Φάση στην αέρα να πασάρει. Δεν το βγήκε σε καλό. Έκλεψαν οι γηπεδούς με τον Πολογό τώρα να έχει. Να αφήνει τον Παντζαλή. Φαλάγκας τον Κουτουζή για 3 αυτός μέσα. 9-15. Ακόμα ένα δικό του εύστοχο τρίποντο.
οποίο μειώνει την διαφορά στους 6 πόντους. Σαμονάς αφήνει δίπλα του, Χατζη Κωνσταντίνου και πάλι θα του δώσει. Φωτίου. Στραγκογιάννης θα είναι ο εκτελεστής τελικά. Μπορείτε να καθαρίσει το rebound για να ανανεώσει ο Σαμονάς. Τελικά η μπάλα πέρασε εκτός. Το κατοχή, ο Γκούμας, με συγχωρείτε. Κατοχή έτσι είναι για τους γηπεδούχους. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει ο Κολοβός και τώρα ξεκινάει το ρολόι να μετρά αντίστοιχα για πάλι. Αλάγκας. Υπάρχει φάουλ από τον Γκούμα. Συνέχεια του Σαμονά. Πέρασε κατευθείαν εκτός η μπάλα. 1 και 20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. 9-15 το σκορ. Του Ζή θα το πάρει από αρκετά μακριά. Έχει αυτοπεποίθηση. Αυτή τη φορά όμως δεν βγήκε το σουτ. Πάει προς τα μέσα ο Σαμονά. Θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία για το 9-17. Σχολείτε. Τώρα είναι ο Κολοβός ο οποίος θα στοχίσει. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Κύριο Φραγκογιάννης. Αλλά καταλήγει στα δεξιά. Εκεί όπου Χατζη Κωνσταντίνου θα επιχειρήσει ένα σουτ. Μια ευκαιρία και πάλι για τους Τεμπελχανάδες. Θα στοχίσει όμως κύριο Φραγκογιάννης. Τρία δευτερόλεπτα και την επίθεση αποκλείσει 2 δευτερόλεπτων στα 2 χρονόμετρα. Φαλάκες αφήνει στην γωνία, θα πάρει ξανά, 4-3. Δυσκολεύεται, βρήκε την πάσα όμως εξαιρετική για τον Φαλάκα, εκείνος δεν θα την ανακαλυφθεί. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 9-17. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο. Με τους Τεμπελχανάδες να βρίσκονται μπροστά με 9-17. Ένα σουτ τριών πόντων από τον Σαμονά, ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριο στα πρώτα 10 λεπτά. Αυτή τη φορά δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Του Τουζής. Κολλέφθηκε κάπως και ο Φαλάγκας να τον ξαναβρει. Πάσα στο πλάι. Περνάει, εκτελεί για 2. Ο Ασημομίτης δεν μπορεί να σκοράρει. Θα το κάνει όμως την συνέχεια μετά την ανανέωση της επίθεσης ο Φανάς Φαλάγκας. Για το 11-17. Ανδρικόπουλος τον Σαμονά και εκείνος τον Χατζη Κωνσταντίνου. Κάνει την κίνηση ο Καραγιώργος, πήρε στο πλάι. Κάνει για 2 το σούτ. Δεν μπήκε. Και έτσι έμεινε το 11-17. Ασημομίτης τώρα να λαμβάνει να κατεβάσει. Αλάγκας θα γυρίσει. Εγώ να τελειώσει καλά, έχει και τρίτη ευκαιρία. Του Ζης στο τρίποντο. Κάνει airball. Βαλιά, η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Ανδρικόπουλου. Καραγιώργος αφήνει στον Ανδρικόπουλο. Έκανε την κίνηση ο Χατζη Κωνσταντίνου. Σαμονά στην κορυφή. Του δίνει επιλογή για σκρίνο. Καραγιώργος θα περάσει. Θα εκτελέσει. Θα το χάσει όμως και μαζεύει ψηλά όπου του ζεις. Μια ευκαιρία για τον Ερυθρό Σταυρό ώστε να μειώσει. Πήρε ψηλά ο Κολοβός. Δεν τελειώσε καλά την φάση. Παραμένει έτσι η διαφορά στους 6. Καραγιώργος άφησε έξω. Μπούμας ανεβάζει ταχύτητα. Πετάει την μπάλα κάπως άτσαλα. Ζης αφήνει στον Ασημομίτη. Ένα καλά που μόλις έχουμε δει μέχρι στιγμής σε αυτά τα λεπτά που έχουμε παίξει στην δεύτερη περίοδο.
καταφέρει να σκοράρει σε αυτά τα 2,5 λεπτά. Και του Κωνσταντίνου Κούμας από κοντά θα το χάσει. Του ζεις τώρα κατεβάζει. Φαλάκα στον Αλέξανδρο Σιμωμίτης. Βλέπει τις κινήσεις, κολοβός, ζητάει ο Κουτουζής για να πάρει ένα σουτ και να το βάλει κιόλας. 14-17, πλησιάζουν στο τρίποντο πλέον οι γηπεδούχοι και αναγκάζουν έτσι τους τεμπελφαντάδες να καλέσουν time out. Στο μείον 3 έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πλέον οι γηπεδούχοι. Τα καλά και τον Θανάση Φαλάκα και Κουτούζη. Στο 14-17 το σκορ, ακόμα στην δεύτερη περίοδο δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιο καλάθι. Αλλά θα με διαψεύσει τώρα ο Φραγκογιάννης, ο οποίος θα βρει το πρώτο καλάθι της ομάδας στην συγκεκριμένη περίοδο. 14-19 πλέον. Στο συν 5 η Ροζ, κολοβός για 3. Δεν παίρνει το καλάθι, περνάει και εκτός γραμμών η μπάλα. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Ο Γιάννης αυτό στον Σαμονά, αυτός θα του δώσει χέρι με χέρι για να πάρει το τρίποντο. Έχουμε ένα επιθετικό rebound για τους Ροζ. Έχουν ένα θεματάκι οι παιδούχοι στον τομέα των rebound. Τώρα ο Κουτουζής θα καθαρίσει την φάση. Σιμωμίτης Περάς θα πάει προς τα μέσα. Αναβόν πλανέκι. Ο Φαλάγκας έχει κερδίσει ωστόσο το φάουλ και τις δύο βολές. Μέσα πρώτη βολή για το 15-19. Θα χάσει την δεύτερη. Πέρα Γιώργος. Πέρασε ωραία ο Φραγκογιάννης. Με το ένα χέρι θα τελειώσει τη φάση. Δεν θα βρει το καλάθι. 5-40 ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου. Σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα οι Τετρεφανάδες. Θα γίνει τώρα και το κλέψιμο. Στο ανοιχτό γήπεδο ο Ανδρικόπουλος παίρνει τα βήματα. Φτάνει μέχρι το τέλος. Δεν θα σκοράρει. Αφήνει την φάση για τον Χατζη Κωνσταντίνου. Εκείνος θα κάνει καλύτερο τελείωμα για το 15-21. Θανάσης Φαλαγκιάς στον Αλέξανδρο. Έφτασε κοντά. Δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, θα το βάλει. 17-21. Σαμονάς Φραγκογιάννης πάει προς τα μέσα, κατεβάζει στο χέρι του ο Κουτουζής και έχει κάνει το φάουλ. Και αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό για τον Ερυθρό Σταυρό. Ένα έχουν και οι Ροζ μέχρι στιγμής. Έστω εγώ στην πρώτη. 17-22. Κάνει την δεύτερη. Παραμένει στο σκορ στο 17-22. Αλέξανδρος Φαλάγκας πάει με φόρα. Δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει εκεί. 19-22. Πίσω από τον Σαμονά, Καραγιώργος και πάλι Σαμονάς. Θα συνεργαστούν οι δυο τους και πάλι. Βρήκε και ένα χώρο. Δεν καταφέρουν να βρει κάποιο καλό σου το Καραγιώργος. 3-3. Συνομήτης, ωραία η πάσα του, εξαιρετικά. Θα αφήσει ο Θανάσης Φαλάγκα. Πολύ όμορφα συνεργαστήκαν οι δυο τους για
να έρθει πλέον ο Ερυθρός Σταυρός σε απόσταση αναπνοής 21-22. Τσαμονά θα το πάρει πάνω του. Τώρα ρε, ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους ώστε να πάρουν το προβάδισμα που θα είναι και το πρώτο τους στο παιχνίδι. Όχι το πρώτο τους, το πρώτο τους μετά από τα πρώτα λεπτά βασικά. Μομίτης. Κούπησε μόνο ο Παλαιό Καραγιώργος. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα είναι για τον Ερυθρό Σταυρό από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε και νέα πρόσωπα στο παρκέ και για τις δύο ομάδες. Σιμωμίτης πήρε την επαναφορά. Πατζαλής του δίνει και πάλι στα αριστερά. Ωραία. Θα φτάσει η μπάλα στον Κοροβέση. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Δεν μετράει το καλάθι. Παραμένει έτσι το 21-22. Ο Μάρας τώρα θα κατεβάσει. Ο Μάρας ο οποίος έχει επιστρέψει για τους Τεμπελχανάδες. Θα δώσει και την ασίστ στον Γκούμα για το 21-24. 3 και 15 ακόμα πριν την ανάπαυλα. Μομίτης. Πατζαλής στην γωνία. Σμωμίτης στον Μαλάγκα. Θα εκτελέσει από μέσα απόσταση τώρα ο Σμωμίτης. Πήρε ο Γκούμας. Ψάχνει συμπαίκτη ο Χαστή Κωνσταντίνου. Έκανε το κόψιμο και πήρε ο Γκούμας. Προσποιείται ωραία απέναντι από τον Κουτουζή. Δεν μπορεί όμως να τον νικήσει. 2 και 40 ακόμα να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Σμωμίτης. Τρίποντο του Φαλάγκα μέσα. Και έρχεται και έτσι η σοφάριση. 24-24 πλέον. Στρέφουν οι γηπεδούχοι και παίρνουν έτσι το μάτς στα ίσα. Η Μαράς. Πήρε ο Σαμονάς, είναι ανενόχλητος και απαντάει άμεσα. 24-27. Ας το Μομίτης τώρα θα περάσει το κέντρο. Γυρίζει, βλέπει τον Φαλάγκα. Ποιος θα περάσει. Βρήκε και πάλι την πάσα για τον Ασημομίτη. Ένα σούτ από το πλάι, είναι για 3 πόντους. 27-27. Εκ νέου ισοφάριση. Με ένα νέο τρίποντο για τον Ερυθρό Σταυρό. Διαχειρός Θανάση Φαλάγκα. Εγώ Γιάννης. Αυτή τη φορά δεν μπορούν να βρουν απάντηση. Δεν πελθανάδες. Ο Θανάση Φαλάγκα τώρα. Τζαλί στον Ασημομίτη. Με δυσκολία βρήκε την πάσα για τον Κουτουζή. Κοροβέσης από κοντά, καλάθι και φάουλ. Κατάφερε να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. Και έτσι δίνει τώρα το προβάδισμα στην ομάδα του. Δεν έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Είναι 27 πλέον, 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα. Για να πάμε στο ημίχρονο. Θα στοχίσει στην βολή του. Παλεύει ο Κουτουζής και βγαίνει κερδισμένο τελικά. Βάλα πιο πίσω στον Ασημομίτη για μια νέα επίθεση του Ερυθρού Σταυρού. Κουτουζής ζητάει σε εκείνον, πήγε η μπάλα. Δίνει ύψος στο σουτ και θα τον βάλει. 32-27. Κουτουζής ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλό μάτς πίσω από τα 6.75. Βάζει ακόμα ένα τρίποντο στη λίστα του. Για το συν 5 των γηπεδούχων αυτή τη φορά. Καθαρή άμυνα κιόλας από τον ψηλό του Ερυθρού Σταυρού. Φαλάγκας θα φύγει στην άλλη πλευρά. Κουτουζής θα πάρει, δεν θα τελειώσει όμως τη φάση. Ο Μαράς. Έτρεξε. Τώρα είναι με την κατάσταση ο Σαμονάς. Και επιστρέφει η άμυνα των γηπεδούχων.
Κωνσταντίνο έχουν να δώσουν. Αλλά δύο οι γηπεδούχοι. 9,6 το ρολόι. Τραγκογιάννης στα 5. Κατσί Κωνσταντίνου. Πήρε την εκτέλεση. Φινάλε του ημιχρόνου. Με το σκορ στο 32-27 υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Μπήκαμε και στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Ξεκίνημα λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου με τους γηπεδούχους νωρίτερα να κάνουν πολύ καλή έξοδο της δεύτερης περίοδου και να προηγούνται πλέον με 32-27. Ένα ακρίβωτο στην εκπνοή από τον Θανάση Φαλάκη, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής της αντεπίθεσης του Ερυθρού Σταυρού. Μέχρι στιγμής θα πάει την διαφορά στο συν 8 για την ομάδα του. Και μπορεί να απαντήσει ο Σαμονάς. Ο Φραγκογιάννης θα πάρει και αυτό στο σουτ. Από πίστα ίσα ο Σαμονάς. Η Μαράς με σπάσιμο της μέσης, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Και με μεγάλη δόση δυσκολίας, 35-29. Μύτης. Ανάς Φαλάγκας και πάλι Ασημωμίτης. Στέκεται εκείνος για δύο μέσα. 37-29. Δημαράς. Που τους δεις παραδέχεται αμέσως ότι έχει κάνει το φάουλ, το οποίο και θα φύγει και στην γραμμή των βολών των παίκτων των Περχανάδων. Άστοχος αυτό στην πρώτη του βολή. Δεν αλλάζει έτσι το 37-29. Δεύτερη. 37-30. Σημωμίκης του δίνει και πάλι ο Φαλάγκας. Ανάς Φαλάγκας για τρεις. Μπαλά στο σίδερο. Σε καλύτερη θέση για να μαζέψει ο Κούμας. Κάτι που θα δίνει δεν βιάζεται. Γυρίζει ο Φραγκογιάννης. Δύσκολη προσπάθεια του μπροστά από τον Κουτισί. Φαλάγκας στον Ασημωμίτη. Σταματήσει τρίπλα αυτός, ψάχνει κάποια βοήθεια, την βρήκε πάνω στον Φαλάγκα. Μακρινή πάσα με αρκετό ρίσκο, την κατάλαβε και την έκοψε ο Δημαράς και θέλει να βγάλει την επιστήρα του Ροζ. Πήγε ο ίδιος να τελειώσει τη φάση. Και τελικά θα βρεθεί και πάλι στην γραμμή για δύο βολές. Νωρίτερα έβαλε την μία. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η κατάληξη αυτό το νέο ζευγάρι βολών. Έχω στην πρώτη. Και το 37-31. Αυτή τη φορά βάζει και τις δύο για το 37-32. Μομίτης στον Κουτουζή. Φαλάγκας, μια προσπίση από τον Ασημωμίτη. Εκτέλεσε στη συνέχεια μέσα και αυτό. 39-32, όποτε έχει χρειαστεί να εκτελέσει ο Ασημωμίτης, το έχει κάνει αποτελεσματικά. Στο σύν 7 πλέον ο Ερυθρός Σταυρός. Θέλει να μειώσει τώρα ο Δημαράς, δεν θα το καταφέρει. Πολλές φαλιάρες εκεί στην μπάλα. Τελικά κερδίζουν οι Ροζ. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι.
για την επίθεση των Τεμπελχανάδων. Ποστάρει ο Σαμονάς, ο Γκούμας δυσχολείται. Με ευκαιρία ούτε και αυτή θα καταλήξει σε καλάθι. Τελικά ο Κοροβέσης μαζεύει και καθαρίζει την φάση. Σμομίτης νέο τρίποντο, αυτή τη φορά όμως θα είναι άστοχο. Έχει μόνος του, βλέπει μόνο ο Μπλεφανίδης μπροστά του, γι' αυτό και ρίχνει ταχύτητα τώρα ο Φραγκογιάννης. Τιμαράς όμως χωρίς φόβο θα πάει προς τα μέσα. Συγκρούστηκε με τον Πατζαλή. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό και έτσι η κατοχή είναι για τον Ερυθρό Σταυρό. Αλέξανδρος Φάλαγκας θα δώσει συνέχεια. Λοβός, Πατζαλή. Έκοψε ο Δημαράς, 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ροβέτης ανέβασε ταχύτητα, δεν πέρασε όμως πάσο του για τον Κουτουζή. Ο Κωνσταντίνου έχει χώρο για να διανύσει κάποια μέτρα. Δημαράς στο πλάι, θέλει να του δώσει ξανά συνεννοησία ανάμεσα στους δύο. Δεν ξέρω αν έχει βρει και παίκτη του Ερυθρού Σταυρού. Ναι, τελικά η κατοχή είναι για τους Τεμπελχανάδες. Δημαράς παίρνει και εκτελεί αμέσως. Εδώ το βάζει ο Αλέξανδρος Φαλάκας, μαζεύει. Παίρνει ο Κουτουζής, το αφήνει στον Κολοβό. Πάλι Κουτουζής, ένα γρήγορο τρίποντο από την κορυφή. Κοροβέσης, υπάρχει φάουλ. Έχει γίνει τον Σαμονά, νομίζω, ή από τον Πουμά, δεν ήταν καλά. Όπως και να έχει, έχουμε βολές. Και το σκορ παραμένει στο 39-32. 5,5 λεπτά πριν να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Σαμονάς για 3. Και παίρνει το καλάθι. Πατζαλής στον Κολοβό. Σμομίτης του δίνει και πάλι. Πατζαλής προσποιείται. Κολοβός. Δεν ήταν καλή η πάσα. Προτιμώ τώρα θα ήταν να έχει σουτάρει. Χατζη Κωνσταντίνου αφήνει στον Δημαρά. Δυσκολεύεται εκείνος από εκείνο το σημείο να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Φραγκογιάννης τώρα πίσω από τα 6.75. Μπαίνει και βγαίνει όμως η μπαλά. Πατζαλής. Ο Τούζης μπερδεύεται. Και τελικά η κατοχή χάνεται. Ένα φτηνό δώρο τώρα εδώ από τους γηπεδούχους. Στρέφουν γρήγορα στην επίθεση τους και πάλι οι φιλοξενούμενοι, ενώ έχουν και διακοπή για time out. Συνέχεια στο match μετά το time out. 4:40 πριν να τελειώσουν και η τρίτη περίοδος. Στο 39-32 βρισκόμαστε τώρα. Οι Τεμπελχανάδες να κυνηγούν στο σκορ. Σαμονάς χάσει την προσπάθεια. Κοροβέσης ωστόσο δεν μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Έτσι η κατοχή είναι και πάλι για τους Ρόζ. Καραγιώργος στον Σαμονά. Φωτίου πιο δίπλα στον Χάτση Κωνσταντίνου. 5 δευτερόλεπτα. Καραγιώργος θα πάρει την εκτέλεση. Με επιθετικό rebound. Καραγιώργος από πιο κοντά τώρα. Να κερδίσει το φάουλ. Ναι, τελικά έχουμε αμυντικό φάουλ. Γιατί είδα τους παίκτες να κινούνται τώρα, κινούνται νωρίτερα προς την άλλη πλευρά και μπερδεύτηκα. Οπότε έχουμε δύο βολές για τον Καραγιώργο, ο οποίος χάνει την πρώτη. Πατζαλής. Κολοβός απέναντι στον Αλέξανδρο Φαλάγκα. Μια περιστροφή, εκτέλεση στην συνέχεια, όχι καλή.
Ο ίδιος μαζεύει εκεί κόντρα σε πολλά υψωμένα χέρια. Και τελικά έχουμε τζάμπολ. Το Βελάκι δείχνει τον Μπελχανάδες. Θα βάλει με 4 εκεί ο Φαλάγκας, τελικά δεν καταφέρει να βγει νικητής. Ενώ ο Φανάς Φαλάγκας επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Πάτζαλη. Χατζη Κωνσταντίνου. Ωραία προσπάθεια, όχι καλή εκτέλεση από τον Σαμονά. Καραγιώργος από το πλάι δεν βάζει πολύ δύναμη, μαζεύουν και πάλι ροζ. Καραγιώργος για 3, συμπαλά στο σίδερο, κουτούλησε και ανενόχλητος. Παίρνει το rebound, 3-25 ακόμα για το 10 λεπτό. Πήρε ο Φαλάγκας, αυτός τον Θανάση. Ο Ροβέσης, Φαλάγκας τώρα από το 6 των Βολών, θα το βάλει. 41-33. Στο σύν 9 και στο σύν 8 με συγχωρείτε. Και πάλι ο Ερυθρός Σταυρός. Παλεύουν να πλησιάσουν οι ροζ. Ωστόσο βλέπουν συνεχώς τους αντιπάλους να έχουν απάντηση. Εδώ ο Σαμονάς θα στοχίσει. Βλέπει στην άλλη πλευρά. Ο Κοροβέσης δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά άφησε στον Κολογό. Μια μακρινή πάσα πιο πίσω για τον Φαλάγκα. Του του ζει στον Αλέξανδρο. Κοροβέσης στα 7. Ψάχνει λίγο χώρο, θα τον βρει. Μαζεύει ξανά ο ίδιος από το δικό του σουτ. Μια 14 επίθεση. Έχει χώρο ο Φαλάγκας. Επιχειρεί την πάσα, γιατί δεν θα φτάσει ποτέ στον Κολογό. Και τώρα προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Θα πάνε γρήγορα στην πλευρά οι ροζ. Δεν τελειώνει καλά όμως ο Σαμονάς. Και χάνεται έτσι αυτή η ευκαιρία. Ένα γρήγορο καλάθι. Παραμένει το 41-33. Αλλά ο Κοροβέσης θα αυξήσει κι άλλο την διαφορά. Στο σύν 10 πλέον ο Ερυθρός Σταυρός. Και σκορ στο 43-33 πλέον. Φωτίου στον Σαμονά. Τρίποντο από εκείνον. Λάγκας δεν περνάει η πάσα του. Ρέμια φωνάζουν από τον πάγκο του Ερυθρού Σταυρού. Δεν υπάρχει όμως έντος παρκέ. Και έτσι θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του τώρα ο Γκούμας. Στην άλλη πλευρά για το 43-35. Αλέξανδρος Φαλάγκας τον κουτουζή. Φαλάγκας με ανολουπάς για τον Κολοβό, κουτουζής στο τρίποντο, είναι καλό, δεν μπαίνει όμως. Σαμονάς διανύει όλο το γήπεδο για να φτάσει μέχρι το τέλος. 43-37. Τελευταίο λεπτό τώρα στην τρίτη περίοδο. Κοροβέσης. Μπαλά στα αριστερά στον Κολογό και πάλι Κοροβέσης. Αναζητεί επιλογές. Φαλάγκας στα 4. Κολλημένος πάνω του αντίπαλός του. Αλέξανδρος Φαλάγκας δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Βγαίνει έτσι η άμυνα των Τεμπελχανάδων. Πολύ καλή η άμυνα από τον Φωτίου νωρίτερα στον αντίπαλό του. Και δεν είναι εκεί σαν δέλα κολλημένος. Του είτε επέτρεψε να βρει χώρο για κάποιο σουτ. Έτσι παρέμεινε και το 43-37. Σαμονάς. Γιώργος του δίνει και πάλι. Στην κορυφή τώρα Καραγιώργος στα 8. Τελεί για 3. Βρίσκει σίδερο. Μια ευκαιρία για τους ίδιους. Αλλά ο Χατζη Κωνσταντίνου δεν μπορεί να τα καταφέρει. 14 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τον Ερυθρό Σταυρό. Κοροβέσης φτάνει μέχρι το τέλος. Αφήνει στον Κολοβό. 5 δευτερόλεπτα κουτουζής. Λαβαίνει το ρολόι, θα βάλει και το καλάθι στην λήξη του τρίτου δεκαλέπτου για το 45-37, το οποίο είναι και το σκορ με το οποίο περνάει το δεκάλεπτο. Με το σκορ του 45-37 ξεκινάει και η τέταρτη περίοδος. Ο Λοβός πήρε ένα μαρκάρι στο σουτ, δεν το έβαλε. Έτσι παρέμεινε ίδιο το σκορ. Νομίζω νωρίτερα έφτασαν και στο συν 10 οι γηπεδούχοι. Τώρα θα μειώσει κι άλλο ο Φραγκογιάννης. Και
45-39 τώρα. Έχουμε φωτεινός πίνακας. Κουτουζής. Δυναμική άμυνα. Πήρε όμως ο Αλέξανδρος Φαλάγκας και από κοντά. Θα κάνει το 47-39. Φωτίου. Καραγιώργος. Πήρε τον διάδρομο. Δεν κατάφερε να σκοράρει με το lay-up. Λοβός. Μέσα με τον Φαλάγκα. Προσπαθεί τον Κουτουζή. Θανάσης Φαλάγκας για 3. Μέσα. 50-39. Φαλάγκας ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης των γηπεδούχων μέχρι στιγμής. Έχει προσφέρει πάρα πολύ στην Ερυθρό Σταυρό. Και τώρα θα τον φέρει και σε απόσταση 11 πόντων. Γενική αυτή άμυνα επίσης για τους γηπεδούχους. Τον Θανάση Φαλάγκα να κατεβάζει. Του ζεις. Έκλεισε ο Καραγιώργος. Βρήκε και τον Φωτίου. 3-1-2-1. Δεν μπορεί να κάνει πολλά εκεί ο Κουτουζής, αλλά τελικά θα βγει άμυνα. Μπορεί να ήταν μόνος του. Δεν κατάφερε όμως να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό της πλεονέκτημα αερός. Και μάλιστα η κατοχή περνάει και στον Ερυθρό Σταυρό. Σμομίτης. Φαλάγκας πέρασε εξαιρετικά την πάσα στον Κοροβέση. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ. 52-39. Διαφορά όλο και ανεβαίνει. Κάτι που προβληματίζει τώρα τους τεμπελχανάδες και έχουμε time out. Συνέχεια στην δράση. Με τον Ερυθρό Σταυρό πλέον να έχει καταφέρει να φέρει το μάτσα μέτρα του. 52-39 δείχνει το σκορ. Και από την άλλη τους τεμπελχανάδες να προβληματίζουν σε αυτό το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Σημομίτης άρχισε στον Κοροβέση. Έφτασε κοντά αυτός, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά τη φάση. Από του αφήνει στον Φραγκογιάννη. Φτάνει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, θα σκοράρει κιόλας. Είναι το 52-41. Νωρίτερα είχαν κάνει ένα σερί 7-0 οι γηπεδούχοι. Το 45-39. Είχαν φέρει το σκορ στο 52-39. Κοροβέσης. Κέρδισε το φάουλ τώρα. Το έχει κάνει ο Ανδρικόπουλος. Κοροβέσης στη γραμμή. Κάνει ρεμπόλ στην πρώτη. Και την δεύτερη, η οποία όμως βρήκε Στεφάνη, μπερδεύτηκαν εκεί Φραγκογιάννης και Γκούμας. Και τελικά δίνει και πάλι δωράκι μια κατοχή στους γηπεδούχους. Σημομίτης. Λάγκας, η μπαλά έφτασε στον Κοροβέση, μια προσποίηση. Εκείνος μπροστά από τον Γκούμα θα τον νικήσει κατά κράτος για το 54-41. Ανδρικόπουλος. Κούμα στο Eurostep, παρά λίγο να μπερδευτεί. Θα καταφέρει να σκοράρει. Η μπάλα είναι για τους τεμπελχανάδες και πάλι. Ενώ έχουμε και αλλαγές. Με τον Σαμονά να επιστρέφει. Ο Σαμονάς κατευθείαν εκτέλεσε, αλλά βρήκε σίδερο. Παραμένει κολλημένη. 41 η Ροζ. Φαλάγκας. Φαλάγκας δυσχωρείται στον Αλέξανδρο. Αυτός από κοντά δεν θα σκοράρει. Κοροβές όμως θα βγει νικητής στην μάχη του rebound. Δεν θα μπορέσει όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι στην συνέχεια. Ακούμα τώρα. Και η μπάλα στον Φραγκογιάννη. 6 και 25 ακόμα για το τέλος.
σε δύσκολη θέση για τα Μπελχανάδες. Ενώ από την άλλη ο Ερυθρός Σταυρός έχει φέρει το μάτς ακριβώς εκεί που θέλει. Ανδρικόπουλος από το πλάι, δεν θα το βάλει. Μόνος του πήρε το rebound, μόνος του σκόραρε επίσης ο Κούμας. Για το 54-43. Ανάς Φαλαγκάς. Μπαλά φτάνει στην κορυφή. Που του ζεις πήρε το σουτ. Τελείψε εκτός. Ραγκογιάννης. Κωνσταντίνου προσποιήθηκε, φτάσε πιο κοντά, δεν μπορούσε όμως να σκοράρει. Ένας Φαλάγκας στον Αθυμωμίτη Κοροβέτσης. Εξελίχθηκε γρήγορα εδώ η επίθεση του Ερυθρού Σταυρού και τελείωσε με ένα φαουλ στον Κοροβέτση. Φαουλ που είναι και το δεύτερο που κάνουν οι φιλοξενούμενοι. 0 ομαδικά από την άλλη για τους γηπεδούχους. Κοροβέτσης τώρα θα βάλει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, ακόμα ένα 0 στα 2. Κωνσταντίνου. Στους για 2 πόντους. Όχι καλό όμως από τον Σαμόνα. Φαλάγκας πιέζει ψηλά τώρα η Ρόζ. Σπάει πίεση με την πάση στον Αλέξανδρο Φαλάγκα. Ψηλά φύγει ο Κοροβέτσης. Αλέξανδρος Φαλάγκας στα ίσα θα κοπεί από τον Κούμα. Πολύ καλή άμυνα. 2-1-2-1 τώρα. Σαμονάς επιλέγει να τελειώσει μόνος του. Φραγκογιάννης θα γυρίσει, θα το βάλει αυτός. 54-45 σε μονοψήφιο. Πέφτει τώρα η διαφορά. Έχουμε και time out. Επιστροφή και πάλι μετά την διακοπή για το time out. Τελευταίο πεντάλεπτο στο παιχνίδι και η διαφορά έχει πέσει στις 9 πλέον. 54-45 τώρα το σκορ μετά το καλάθι Φραγκογιάννη νωρίτερα. Ο Τουτζής για τον Ερυθρό Σταυρό βγαίνει στην περιφέρεια, θα πάρει τελικά το σουτ ίδιος. Ο Φραγκογιάννης Αντι Κωνσταντίνου. Αυτό στο πλάι Δημαράς. Αναζητεί κάποια λύση. Γυρίζει ο Φραγκογιάννης, μηδούν δύο πάνω του. Είναι στο έδαφος ο παίκτης των Τεμπελχανάδων. Και τελικά την μπάλα περνάει στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού. Σημομίτης δεν πέρασε εγκαιρά το κέντρο. Και έχουμε παράβαση 8 δευτερολέπτων. Πανέφερε ο Φραγκογιάννης, Βασίλη Κωνσταντίνου, να κάνει το fair play. Πολύ όμορφη κίνηση εδώ από τους Τεμπελχανάδες, οι οποίοι επιστρέφουν την μπάλα και πάλι στον Ερυθρό Σταυρό. Μομίτης. Λάγκα στον Ασημωμίτη. Μυρίζει, βρίσκει την πάσα έξω. Τρίποντο δεν είναι καλό. Τη Φαλάγκα φάνηκε ότι θα πήγαινε καλά. Βάζει Κωνσταντίνου τώρα φεύγει. Τον καταδύο και ο αντιπαλός του. Αγχώθηκε νομίζω. Καθώς άκουσε να έρχεται από πίσω του ο Φαλάγκας. Γι' αυτό και το χασέ. Ασημωμίτης από το πλάι. Αμαρκάριστος. Δεν θα μπει το καλάθι. Νέα ευκαιρία για να τρέξουν τώρα οι Ροζ. Σαμονάς. Θα κάνει ένα καλύτερο τελείωμα. Με το 54-47. 3 και 20 ακόμα. Πήρε Φαλάγκας, Κοροβέτσης από κοντά θα σκοράρει. 56-47. Κωνσταντίνος ύψωσε για τον Σαμονά, αυτός κατευθείαν θέλησε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα το καταφέρει όμως. Στη γωνία ο Θανάσης Φαλάγκας, τον Κουτουζή τώρα θα δώσει. Έχει και χώρο και χρόνο αυτός για να σημαδεύσει και είναι σαν πέναλτι αυτό που του δώσαν οι Τεμπελχανάδες. 59-47 πλέον. 6-12. Και πάλι ο Ερυθρός Σταυρός.
Αναστασίας νομίζω πως δύσκολα θα χάσει την νίκη απόψε. Ανάς Φαλάκας τώρα. Μπαλά έφυγε εκτός. Μετά από παρέμβαση του Δημαρά. Και επιλογή του Χατζη Κωνσταντίνου, αλλά θα τελειώσει ο ίδιος την φάση. 159-49. Άρα λίγο να έχουμε ένα νέο λάθος από τον Ερυθρό Σταυρό. Κουτουζής θα επαναφέρει. Είναι τον Παντζαλή. Και αυτός με τη σειρά του στον Ασημωμίτη. Κουτουζής θα περάσει η πάσα του. Μαράς έχει φύγει στον εχνιδιασμό. Είναι ο εύκολο καλάθι. Για το 59-51. Φαλάκας. Σκίζει όλο το γήπεδο. Αμυντικό φάουλ. Και έχουμε δύο βολές για τον παίχτη του Ερυθρού Σταυρού. Οι μαρτυρίες και επιθετικό φάουλ από τους Τεμπελχανάδες. Ο Κουτούζης θα λέει με τον αντιπαλό του. Στη γραμμή τώρα ο Θανάσης Φαλάκας. Ευστόχο στην πρώτη. Κάνει την δεύτερη. Καγκογιάννης. Πέρασε, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 60-53, δεν τα παρατούν οι Ρουζ. Θέλουν να χώσουν τους αντιπάλους τους. Πιέζει τώρα και σε όλο το γήπεδο, Κουτουζής. Μένει με τον Δημαρά πάνω του. Φύνει χέρι με χέρι στον Φαλάγκα. Σημωμίτης. Στα 7. Το πάρει από το πλάι, έβαλε περισσότερη δύναμη όμως. 1-20 ακόμα για το τέλος. Τραγκογιάννης από κοντά, δεν σκοράρει. Παλεύει και μαζεύει ο Σαμονάς. Θα πάρει τα βήματα, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει όμως το φάουλ που είναι το πρώτο που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός στην τέταρτη περίοδο. Και τις δύο βολές παράλληλα. Αλέξανδρος Φαλάκας επιστρέφει στην θέση του Παντζαλή. Σε στοχή στην πρώτη. Παραμένει διαφορά στους 7. Ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Χάνει και την δεύτερη. Φραγκογιάννης όμως είναι εκεί, θα το χάσει. Έχει ευκαιρία να βρει ότι δεν βρήκε από τις δύο βολές του παίκτης του. Θα τα καταφέρω όμως ούτε εκείνος και έτσι παρέμενε το 60-53. Σημωμίτης, πιεσόμενος. Κουτουζής. Δημαρά σπήριξε ψηλά μπροστά του. Παλεύει και μαζεύει στο επιθετικό rebound του Αλέξανδρος Φαλάγκας. Σουτ αυτός. Καγκογιάννης. Το Κουτουζής κάνει το φάουλ. Είναι και το δεύτερο. Για τους γηπεδούχους. Στα αντιαθλητικό φάουλ ο Καγκογιάννης. Απλό φάουλ έχει δοθεί από τους διαιτητές. Στην επαναφορά πάει ο Δημαράς. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαζί Κωνσταντίνου. Ο Γιάννης θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Και καθαρίζει ο Κοροβέσης. Μισό λεπτό ακόμα. Όλο και πιο κοντά στην νίκη τους οι γηπεδούχοι. Ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος αν πανηγυρίσει και απόψε, θα πάρει την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Ενώ από την άλλη, αυτή θα είναι και η πρώτη ήττα των Τεμπελχανάδων στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει στο τσακό Φαλάγκας και θα το βάλει κιόλας. 63-53. Τρία δευτερόλεπτα. Σαμονάς από το κέντρο. Λίγο έλειψε ένα σκοράρι, δεν τα κατάφερε. Και έτσι τελειώνει το μάτς. 63-53 νίκη για τον Ερυθρό Σταυρό.